όφθιε θέρα και όγκορ όφθρεση άβρε και ποταμών πηγέ. Για μέτρη το εσύ γέννη των κομμάτων του πελάτου. Και εσύ ο μητέρα γη, και εσύ που όλα τα πάντα βλέπει είχε. Δέσε, Θεό από Θεού Πάσχο. Κοιτάτε από τι άτιμε πηγέ και να κρυσμένο. Μυρδόχρονο καιρό θα παρατηρήσω. Τέτοιος οπίστηκε ο καινούριος βασιλιάς των μακαρίων, αλυσοδεμένο, άπτερο κι ανένα. Το ξέρω πως από πέτρα είναι η καρδιά του βία και πως το κέφι το έχει γνώμη. Αλλά θα έρθει καιρός που μολακόφωνος θα γίνει, σαν λάμπη το άγριο χτύπημα πλέο, και τότε τον ανίδωρο ρουφάζοντας θυμό του και αλλάζοντάς τον σε φιλία και με αγάπη, λαχταριστά θα τρέξει στη λαχτάρα μου, το χέρι να μου δώσει και να τα κουμπονώ και να σωπαίνω πόνους και από παντού κακά και μαύρα και έξω από ναι κανείς σ' αυτά δεν αντιστάθηκε. Εγώ μονάχα εντόπισα και τους ανθρώπους γλίτωσα να μην κατεβούν θύματα στον άντρη. Γι' αυτό λοιπόν ρεύω σε τούτα τα μαρτύρια αβάσταχτα για μέ που τα τραβώ φρικτά και να τα βλέπεις. Και να έχω τόσο συμπονές τους κλειτούς, συμπόνια εγώ δεν αξιώθηκα να δω. Και να πως με έχουν δίχως έλεος αργασμένο θέαμα ελληνό και ντρόπιασμα παιδεία. Ο Μπετόβεν, Γερμανός, αγαπούσε πάρα πολύ την αρχαία ελληνική γραμματεία ως τόσο και τόση. Και το απέδειξε αυτό, εμπνεόμενος την σύνδεση που θα μας παίξει σήμερα ο Λάβης Βασιλιάδης. Δηλαδή, τις ηρωικές παραλογές, έργο 35, που είναι 15 παραλογές και μια φούγγα σε ελληνική ύπεση μίζωνα, που προηγήθηκαν της συμφωνίας αριθμός 3, της ερώτητας, δηλαδή ηρωικής, που ο Μπετόβεν συνέθεσε ένα χρόνο μετά. Το θέμα των παραλλαγών ήταν από τα αγαπημένα του, αφού υπήρχε και στη μουσική για μπαλέτο τα πλάσματα του Προμηθέα. Το μοτίβο της Κρήτης, λοιπόν, λέει ο Λάμπης, σε μια έξαρση δεξιοτεχνικών παραλλαγών και των πιάνων σπίσε από ορμή και πάθος και τη ζωή, ενώ η φούγγα ξεκάθαρα φροντίζεται από στοιχεία θεϊκής παρέμβασης και από τη φόρμη στη μουσική μπαρόκ. Η Πέμπτη Συμφωνία, το δεύτερο έργο σε μεταγραφή για πιάνο του Φραντς Λιστ, συμβολίζει την κορύφωση του προσωπικού στοιχείου στην ιστορική συγκυρία των Ναπολεόντων πολέμων και αντανακλάται η δραματικότητά της από τις εποχές και η αγωνία του προμηθεϊκού ήρωα και τη σωτηρία του κόσμου. Ο Λιστ, με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο, μεταγράφει το κείμενο εκπληρώντας νέους συσχετισμούς. Το τρίτο και τελευταίο έργο, Σονάτα έργο 109. Καθώς ο Μπετόβεν μετά τις τραγικές ανεπαρατέσεις με το κρύβιο του το πεπρωμένο, αναγεννάται στην απομόνωση του δικού του εσωτερικού κόσμου και τα πια του φως, το στοιχείο που τονίζεται εδώ είναι αυτό της αναδημιουργίας. Πρόκειται για τη φάση της επιστροφής, στην οποία στη συναυλία αναδεικνύουν συμβολικά οι παραλλαγές στο τελευταίο έργο της Σονάτας. Καλή μας ακρόαση, και όπως είπε και ο πρόεδρος, σας ευχαριστούμε που δείξατε υπομονή και ήσασταν υπέρ του χθες. Ελπίζω να είστε υπέρ και σήμερα. Να
πρόθυμος να πληρώσει το αντίτιμο γι' αυτό. Η Σερβή, συναντηρία, έχει την ψυχής πόλη να παραθέσει μουσικά τρία βασικά σημεία της ζωής του ανθρώπου. Όπως τα παρουσιάζει ο Τζόζεφ Κάμπελ, ένας Αμερικανός φιλόσοφος, στο βιβλίο «Τα χιλιά πρόσωπα που είδα». Πρόκειται μια ιδιαίτερη ανάλυση ψυχολογίας του βάθους, όπου κάθε άνθρωπος πρέπει να περάσει από τρεις μεγάλες δοκιμασίες αυτής της αρχικής, του αρχικού καλέσματος, που λίγο ή πολύ συμβολίζει τη σημερινή μέρα του Τρίτη Συμφωνία, αυτής του μέσου περάσματος, που είναι η Πέμπτη Συμφωνία, και αυτής της ορεινότητας, της σοφίας που διαθέτει την τρίτη ηλικία, που είναι η σονάτα όπως 109. Στο έργο αυτό, η αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας είναι ιδιαίτερη, γιατί το μοτίβο αυτό συμβαίνει στο ιωϊκό στοιχείο, το αρχέτυπο του ήρα, στην ήχη συνειδημονή ιδιαίτερα την άνοιγη του ταυτότητας και επαναλαμβάνει πολύ συχνά τρεις νότες χωρίς αρμονική συνοδεία. Οι τρεις αυτές νότες έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί αποτελούν σύμβολο δύναμης, όπως την αισθάνεται ο Προμηθέας, ότι θα σώσω τον κόσμο και ότι αφορούν αυτόν ειδικά. Έτσι, κάθε μια παραλλαγή είναι ένα σύμβολο άθλιο που ο ήρωας καλείται να τα ξεπεράσει, φτάνοντας σε μια τελική φάση, σε ένα πλαίσιο αναφοράς, που στην περίπτωση μας συμβολίζει η φούγα. Στην τρίτη συμφωνία, το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο θάνατο. Ένας άνθρωπος που έχει στόχο να μετατρέψει το παιδί σε άντρα και να δημιουργήσει μια γέφυρα σε αυτό που λέμε ενηλικίωση. Ένα τέτοιο ήρωα, οι μπάντες του Φλόριντα θα τραγουδήσουν χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι παίζουν. Την επόμενη εβδομάδα. Όχι σε αυτό που στα Πάπλικα ονομάζεται Μάγδαλη Παρασκευή, αλλά αυτό που στην Ορθοδοξία ονομάζεται Μεγάλη Παρασκευή. Και από το Ελλάσσονα. Thank you.
Thank you.
Thank you.
που είναι στον αέρα μετέωρες, είναι ένα σύμβολο δύναμης. Και την νεότητα περνά. Αλλά για να περάσουμε σε μια άλλη κλήρωση, είναι απαραίτητο να υπάρξει ακόμα ένα στοιχείο. Δηλαδή, Μαρία, ο πατήρ ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, τι λέει. Πάγια. Είναι δηλαδή το θηλυκό στοιχείο. Και όταν αυτό ολοκληρώνεται, οι τρεις νότιες χώρες, αν μη συνοδιέρχονται, πέσει. Και από αυτό το μοτίβο της Τρίτης Συμφωνίας, πάμε στην Πέμπτη Συμφωνία, μια και η Τέταρτη είναι μανάλυψη της Τρίτης, πάμε στην Πέμπτη Συμφωνία, στην ψυχολογία του βάθους. Στην πολιτική όμως πραγματικότητα, αυτό που εμπνέει το τότε είναι και ο λόγος της σημερινής συναυλίας με διαστάσεις που θα έπρεπε ο καθένας να στοχαστεί ανάλογα όταν θα ακουστεί αυτό το έργο, είναι ότι ορκίζομαι με το σπαθί στο χέρι να πεθάνω για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πώς να σας συμφωνήσω όλα. Δεν είναι διακοπή στο πανεπιστήμιο της χώρας. Που δεν ήταν ούτε αριστερή, ούτε δεξή. Αλλά ήταν πάνω απ' όλα πατριώτες. Το 1994 ο Θεόδωρος εμπνέεται από αυτόν τον όρκο και γράφει την Πέμπτη Συμφωνία, που είναι ολοκληρωμένος πια με σύνδεκας, με ένα σοβαρότατο πολιτικό μήνυμα. Ο Θεόδωρος δεν είναι κουφός. Κοφέρει. Επιλέγει να κοφέρει στις επιταγές των καιρών. Γράφει στο ημερολόγιο του «Ich bin taub und damit Ende». Δεν είναι η κόφωση το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η πολιτική προδοσία αυτού που υποσχέθηκε ότι θα ελευθερώσει την Ευρώπη και με χαρά και τις επιτάσεις. Είναι αυτό που υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τον κόσμο και γίνονται το χειρότερο κομμάτι. Και αυτό είναι που το δύο άμας αυτή τη στιγμή τον οδηγεί σε μια έξαρση οργής την πολιτική πρόταση. Για να γράψει οργής το 1867 για τον ίδιο λόγο, περίπου 40 χρόνια μετά το χάμα του κατόπιν. Και αυτό πρέπει να ακούγεται, γιατί το πολιτικό του μήνυμα δεν είναι οι εκλογές, είναι το πολιτικό ήθος. Ήθος! Μοράλ! Δεν χρειαζόμαστε νέους ηγέτες, χρειαζόμαστε ανθρώπους με ήθος. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με φρόνημα πατριωτικό. Αυτό είναι το μήνυμα της Πέμπτης Συμφωνίας. Τότε, το 1808 και τώρα. Τώρα ο ήρωας αισθάνεται προδομένος από τον έξω
Thank you.
Thank you.
ηλικία. Από την ύφεση μείζωνα, ο ήρωας, λέω, διολυσταίνει. Ένα λιμιτόνι, γιατί δεν αντέχει πια να σαλπίζει αυτό το μήνυμα. Είναι η εποχή που οι άνθρωποι έχουν τελειώσει ή πρέπει να έχουν τελειώσει. Όταν είπα για σε μια ανάλογη στιγμή τη λέξη «διολυσταίνει», ένας καλός φίλος αναλυτής και φιλόσοφος με διόρθωσε. Ο Λάμπης θεωρεί ότι το πέρασμα είναι διολύστηση γιατί είναι ακόμα νέος. Αλλά η πραγματικότητα εδώ έχουμε να κάνουμε με το μεγαλύτερο άθλο. Το άθλο της ζωής. Γι' αυτό και οφείλουμε ανάλογο σεβασμό σε αυτούς που έχουν ως συνηθισμένα πλάσματα καταφέρει αυτόν τον άθλο. Δηλαδή, τη γιαγιά και τον τόπο. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο να κάνει όνειρο παρά να ζήσει. Αυτό δεν είναι το πέρασμα στα διάρκεια, είναι το πέρασμα στη σοφία και την νοημότητα. Είναι το πέρασμα που πρέπει να συμβεί για να έχουμε κάποιον σε μια τέτοια στιγμή, κάποιους που να μας πούν τι να κάνουμε, πώς να ζήσουμε. Γι' αυτό συνήθως οι πρωθυπουργοί έχουν γρίζα μαλλιά. Δεν είναι δείγμα σφαλίτους, είναι δείγμα αναλογικού. Σε αυτό το σημείο, πολλές φορές, όταν το κρατήριό μου αισθάνεται κουρασμένο, παρακαλώ όσους κουράστηκαν να μιλήσουν ειλικρινά και να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα. Γιατί αυτό που θα ακολουθήσει είναι η τελευταία σκηνή. Θέλετε τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ο Μέτερνιχ, γνωρίζεις, σαν Σόιμπλε φαντάσου, σκαλεί τον Μπετόβεν στο περίφημο συνέδριο της Βιέννης, γιατί ήθελε μέσα από την ιδιοφυλία τη μουσική να στολίσει έτσι τον τρίαρχο των συμμαχικών δυνάμεων απέναντι στον Ναπολέον. Έτσι λοιπόν έχουν όλες οι αυτοκριακές δυνάμεις, αυτοκριακές δυνάμεις, μαζευτεί στη Βιέννη. Ο Μπετόβεν γράφει ένα υποδέστερο έργο, τη Συμφωνία του Βέλλινγκτον, προς τιμή του στρατηγού που νίκησε τον Ναπολέοντα. Και όλα αυτά για 80 δουκάτα, τότε το τωρινή και όχι ήταν 460 δουκάτα. Αλλά ο Μίρτσε έπεισε τον Μπετόβεν, που εκείνη την εποχή ήταν σε οικονομική δυσχέρεια, σε εποχές κρίσης, να συμβιβαστεί με τον Μέτερνιχ, που άλλοτε δεν έστελνε, για τα 80 δουκάτα και το σχετικό βόητο που θα ξανάφερνε ο Μέτερνιχ στην καριέρα. Τώρα ο ήρωας δεν προδίδεται από τον εξωτερικό κόσμο, αλλά από τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν λοιπόν οι αγγελιοφόροι φέρνουν το μήνυμα ότι ο Ναπολέοντας επιστρέφει και ότι 5.000 στρατιώτες τους στείλαν για να τον συλλάβουν, γονάτισαν μπροστά του όταν τους είπε «Είμαι ο αυτοκράτορας σας», τότε ο Μέτερνιχ εσμεί τον Μπετόβεν. Τον κάνει εμετό, δεν θέλει να τον ξαναδεί.
και μια ιστορική στιγμή στην ανθρωπότητα όπου αυτό που ονομάζουμε συμβατικό ασυνείδητο, η φωνή των ανθρώπων, καταργείται, φοβελόμενη, ξαναζεί την πιο δύσκολη, την πιο σκιερή στιγμή της ζωής του. Βλέπετε σήμερα στα Eurogroup δεν υπάρχουν πια έργα τέχνης τα οποία να εκφράζουν τη φωνή των ανθρώπων. Δεν υπάρχει ούτε καν Θοδωράκης πια. Έχει αντικατασταθεί από τεχνίδια επιβίωσης, τα οποία έχουν σαφή μηνύματα για το πώς πρέπει να ζήσουμε. Δεν θα τρελάνουμε τον ίδιο πια, αλλά θα σφάξουμε ένα στον άλλον για μια σύνταξη. Ο Μπετόβεν επιστρέφει κατακερματισμένος. Και ενώ το πολιτικό μήνυμα στο μέσο πέρασμα είναι το ύφος, σε αυτή τη φάση της ζωής του, ο Μπετόβεν αναζητεί λύτρωση που μπορούμε να βρούμε χαρακτηριστικά την επιστολή που γράφει στην Μαξιμιλιάνα Μπρεντάνο, στη 19χρονη κόρη της οικογένειας Μπρεντάνο. Η Μπετίνα, η αδελφή της η μεγάλη, ήταν η φιλενάδα του Γκέτε. Η Μαξιμιλιάνα, την εποχή που γράφεται αυτό το έργο, είναι 19 χρονών. Και ο Μπετόβεν της αφιερώνει το έργο που σημαντικοποιεί την τελευταία ελληνική περίοδο της ζωής του, λέγοντας: είναι το πνεύμα, κυρία Μπρεντάνο, το οποίο συνδέει τους ανθρώπους πάνω σε αυτή τη γη. Είναι το πνεύμα που κανένας χρόνος δεν μπορεί να καταστρέψει. Αυτό είναι που θα φέρει τη λύτρωση. Αυτό είναι που τώρα σας μιλάω. Αυτό είναι που μάθατε από την εξαιρετική σας οικογένεια. Σε αυτήν την οικογένεια έβρισκα πάντοτε τις ιδιότητες, το χαρακτήρα από τους γονείς σας. Και θα ήθελα πολύ να σας παρακαλέσω αυτό το πνεύμα να το μιμηθείτε με ενθουσιασμό. Εσείς διαγκάλεστε. Για έντερε που μπέσερε μένσου να φτύζαν και έρθενε που μου τους δάμουν έρθει. Ον δεν κάνε τσάιξε στο έρθα. Δίζα ίστες για τσου είναι τσπίλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα που μεταφέρει η τέχνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα της λύτρωσης. Αυτή είναι η ιστορική και η πνευματική συνέχεια της ζωής. Και αυτό είναι η σφραγίδα της σοφίας και της ορειμότητας. Εδώ ο τόνος αλλάζει. Thank you.
Thank you.